δημιουργά την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας και με τις περιοχές που έχει κάνει το κράτος. Θέλω να πω ότι το ελληνικό πρόγραμμα έχει αρκετά θετικά, γιατί στην ουσία συνεχίζει έργα από το παρελθόν που είχαν μελετηθεί και έχουν ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία με πόρους και φαίνεται ξεκάθαρα, Πρόεδρε, ότι το χρηματοδοτήσεις που υπάρχει στην αρχή του φυσικού προγράμματος από τα 10.600.000 που προβλέπονται να διαστηριστικό πρόγραμμα, περίπου τα 8,5 εκατομμύρια είναι από την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο. Εκείνο και που όμως θέλω να πω ότι η δημιουργία αυτή, ενώ είχε δεσμευτεί για ένα-δύο μεγάλα έργα, τρία αναπτυξιακά έργα από το ΕΑΠ, αρχίζουν να φαίνονται οι καταρτήσεις και ιδιαίτερα στο κομμάτι της περιφέρειας, σε μικρότερα έργα που έπρεπε να γίνονται από άλλους χώρους και από τους ίδιους χώρους της περιφέρειας. Θέλω να το δούμε αυτό γιατί νομίζω, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να στοχεύσουμε το πώς θα γίνουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Είπα προηγούμενα για το θέμα του πενταετούς, που είναι την απάντηση ότι θα γίνει το άμεσο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ενώ λοιπόν βλέπουμε κάποια έργα τα οποία έχουν τοπική το περισσότερο πνεύμα μεγάλα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα που αφορά και πρέπει να ψηφίσω εδώ το Συμβούλιο, που αφορά στο ένα μεγάλο έργο στο τοπική κοινότητα Ποτηλίου. Πρόκειται για τον δεύτερο δρόμο με ένα μεγάλο ποσό 471.000 ευρώ. Νομίζω κύριε συνάδελφοι ότι ο συγκεκριμένος δρόμος ο οποίος είναι και νέος από ό,τι έχω πληροφορηθεί όσον αφορά την κατασκευή. Δεν είναι δημοτικός. Και υπάρχουν στην Γόρτινα αρκετά προβλήματα, όπως ο βιολογικός κάθετας, στο σπίτι του Δημητρακόπουλου, που θα πρέπει να έρθει σε προσδοκαιρότητα. Εάν έχουμε χρήματα και μπορούμε να φτιάξουμε να το δώσουμε και τον συγκεκριμένο δρόμο του Κοντιδιού, δεν είμαι εναντίον αυτού. Αλλά θα μπορούμε να αναπτύξουμε τις προτεραιότητες. Όσον αφορά τα χρήματα που πάνε από την τηλεφέρμανση, από το ΕΑΠ στην τηλεφέρμανση, ειλικρινά υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός σε εμάς. Δεδομένου ότι υπήρχε έτοιμη η μελέτη των 15,4 εκατομμυρίων ευρώ με μια γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος. Και τώρα γίνεται ένα σπάσιμο του έργου με χρήματα από το ΕΑΠ που πιστεύω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αλλού. Τον φινόμενο της περσινής χρονιάς είχαμε ακούσει και από την βιομηχανία και από τον κ. Δήμαρχο και από κάποιους βουλευτές ότι το έργο εντάξει οριστικά στο καινούργιο ΕΣΠΑ και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί γίνεται αυτή η διάσπαση της μελέτης με μια άλλη φάση έργου με συνδέσεις. Πιστεύω ότι το έργο είναι ενιαίο και η μελέτη που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εάν θα σπάσει με εργασίες από το ΕΑΠ, ενταφιάζεται το έργο. Θέλω να το δούμε προσεκτικά γιατί είναι κρίμα να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση. Πρέπει να παλέψουμε, γιατί έχει, δεν σας κρύβω, ότι έχει γίνει ένας μεγάλος αγώνας δρόμου για να καταφέρουμε και για τη μελέτη
αλλά και για την ολοκλήρωση της έκρησης. Πιστεύω ότι η ΣΑΤΑ και οι υπηγόροι που είπες και με τα πενικρά ποσά καλώς επιμερίζονται σε μικρά έργα. Εμείς εκείνο που τα λέγαμε είναι πρέπει να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες ανάμεσης και εκτέλεσης και έτσι πιστεύω ότι έχει τα αναθεωρήσει η κύριε συνάδελφη της Μίζωρος τότε πλειοψηφίας τη θέση σας ότι αυτά τα έργα που ρευθείαν σας αναθέσουν δεν πρέπει να υπάρχουν. Και που με θετικό πνεύμα το βλέπω. Γιατί σε ειδικές περιπτώσεις έργων, όπως είναι ο δρόμος, η συνειδητήρια οδός, η περιοριστική που δεν είδα και από χρήματα να μπαίνουν, η μεταγκατάσταση της περιοριστικής, η συνειδητήρια οδός, πιστεύω ότι θα φροντίσετε να τα χειριστείτε καλύτερα που εμείς είχαμε κατηγορηθεί ότι δεν τα αδυνατούσαμε να κάνουμε και πρέπει να το δείτε με μεγάλη προσοχή και το κεντρικό αυτό το έργο. Τα απορρίμματα που είπε ο κύριος διοικητής ότι είναι συζήτηση μέσα στην κοινότητα, νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με προσοχή και πρέπει να συμπαθήσουμε και πόλους για να μην αναγκαστούν οι συμπολίτες μας να πληρώσουν τέλη ημέρα. Όσον αφορά κάποια έργα, θα κλείσω μια πρώτη τελευταία τοποθέτησή μου είναι αυτό. Κάποια έργα που προβλέπονται από, από το πρόγραμμα της Ενωμένης Επενδύσεων από το Υπουργείο και αναφέρομαι στα έργα και στο Πράσινο Ταμείο που ασχολήθηκα χθες, δεν έχει ταχθεί το έργο που αφορά την Αγία Θεοδώρα και νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει καινούργια πρόσκληση, αλλά και τα δύο έργα των παιδικών χαρών και του εξκατολίστησης που είναι επίγον της εξκατολίστησης στο Μακρύση και αυτά επίσης δεν έχουν χρηματοδότηση. Και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει οι κύριοι συνάδελφοι αυτά τα έργα και ιδιαίτερα ιδιαίτερα και οι παιδικές καλές προτεραιότητες αλλά και το εξκατολίστησης στο Μακρύση με ποιο κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθούν ούτως ώστε να λυθεί ένα σχόλιο, ένα πρόβλημα που δυστυχώς δεν έχει σήμερα. Θα το λύσουμε, ενώ είχαμε κάνει τις μελέτες, δεν είχαμε καταφέρει να το λύσουμε. Τίποτα λέγοντας ότι ειδικά για τα τοπικά διαμερίσματα, κύριε συνάδελφοι, βλέπω μια υστέρηση και στην περσινή χρονιά, αλλά και φέτος είναι πολύ λίγα τα έργα από πέρσι σχεδόν, σε μερικά δεν έγινε τίποτα. Όμως επίσης, εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι υπήρχε μια προνομιακή μεταχείριση σε κάποια κουρία. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι η πρόσκληση των παρέτρων και γι' αυτό είναι και ο λόγος που πολύ κρίνεται εδώ, η πρόσκληση των παρέτρων έγινε αρκετά καθυστερημένα και όχι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό και την νομοθεσία, τον κώδικα. Και κλείνω λέγοντας ότι κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η διαχείριση των λίγων μεταγραφημάτων που υπάρχουν προηγούμενων ετών, εάν γίνει με σωστό τρόπο και δίκαια, μπορεί και τα τοπικά διαμερίσματα να βοηθήσει, αλλά και την κατεύθυνση της ανάπτυξης να υπηρετήσει. Και αναφέρομαι, κλείνοντας στο επιχειρηματικό πάρκο, που ενώ έχουν τα πανεπιστήματα από το Δήμο και από την το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι το επιμελητήριο της Τρίπολης, της Αρκαδίας. Ενώ έχουν τα πανεπιστήματα, δεν βλέπω να είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Αντιθέτως,
επαναλαμβάνω κάποια χρήματα που έρχεται το πρώτο μεγάλο έργο που αφορά το νεκροταφείο, που με όλο το σεβασμό σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για ένα έργο περισσότερο στολισμού και όχι ουσία. Θα πρέπει να τα δούμε πιο προσεκτικά τα πράγματα, ούτως ώστε να μην απαντούνται, να μην σπαταλούνται πόροι εκεί που δεν είναι αναγκαίοι. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, επειδή υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς βλέπουμε το Δήμο, εμείς δεν θα καταψηφίσουμε το κίνημα πρόγραμμα, θα τοποθετηθούμε ευδερεχώς στο προεκλογισμό. Θα είμαστε θετικοί με τις αιρέσεις που είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας το ερώτημά μου προς τον εισηγητή του θέματος, τον κύριο Κουσέκη, είπα ότι το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος προέρχεται από χρηματοδότηση του ΕΑΤ και του ειδικού τέλους. Βέβαια, κράτησα και από προηγουμένως από την προηγούμενη εισήγησή του για τον προϋπολογισμό, για τον απολογισμό του Δήμου Πάτρας, τη λέξη θεραπεία και ομοιρία. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από την και να θεραπεύσουμε, μάλλον πρέπει να θεραπεύσουμε τις αμαρτίες του παρελθόντος και τις νοοτροπίες του παρελθόντος και να ξεφύγουμε από την ιδεολειψία της διαχείρισης τουλάχιστον του ΕΑΤ ενός πρόχειρου πόρου που αφορά το τώρα. Το ΕΑΤ και τα έργα τα οποία έχουν μπει στο τεχνικό πρόγραμμα δεν εξυπηρετούν με τίποτα τη φιλοσοφία του πόρου. Είναι σαν να αναλυζόμαστε από τον κουμπαρά των παιδιών μας, να τα καταλαβαίνουμε τώρα με την υπόσχεση ότι θα τα δώσουμε αργότερα ενώ αυτό δεν έγινε ποτέ. Θα διαφωνήσω μόνο στο τεχνικό πρόγραμμα και είναι θέμα αρχής αυτό και θα απαντήσω σε μια προηγούμενη τοποθέτηση του Δημάρχου για το παρόν. Θα ψηφίσω παρόν για το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο αφορά το ΕΑΤ. Και δεν είναι αυτό μία επεκπληγή από την πραγματικότητα ή ότι καταψηφίζει στο παρελθόν και βλέποντας το μέλλον. Πολλές φορές πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να αναμορφώσουμε και το ίδιο το παρόν. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάνουμε μικροπολιτική για να σταθούμε στην πολιτική σκηνή, σαν δεν είμαστε ούτε καριερίστες, ούτε τίποτα άλλο. Ήρθαμε εδώ με δική μας αυτόνομη πολιτική σκέψη και την καταθέσαμε στον λαό της Μεγαλόπολης και με το ίδιο θάρρος λοιπόν λέμε τώρα παρόν στα ζήτηματα τα οποία αφορούν το ΕΑΠ. Παραδείγματος χάρη για να γίνει ο καταλήτως, δεν μπορεί να βάλουμε ένα εκατομμύριο για τον βιολογικό καθαρισμό. Είναι γεγονός ότι θα έχουμε πρόστιμο. Είναι γεγονός ότι θα έχουμε πρόστιμο. Αλλά δεν μπορεί να βάλουμε το ΕΑΠ ένα εκατομμύριο και να το ρίξουμε στον βιολογικό καθαρισμό που μπορεί να ευθύνονται πολιτικές άλλες παρελθόντων ετών. Ίσως να ευθύνονται και εργολήπτες, ίσως να ευθύνονται, δεν έχουν απόρριμα για το τι φταίει. Να πάρουμε από το μέλλον ένα εκατομμύριο και να το ενταφιάσουμε στον βιολογικό καθαρισμό που έχει πληρωθεί ήδη, έτσι, 6 εκατομμύρια ευρώ. Και παίρνουμε από το ΕΑΠ και το καταθέτουμε εκεί. Είναι μια πολιτική πρόταση. Εμείς, εγώ προσωπικά, εμείς οι παραταξί μας, θα δώσουμε παρόν κύριε Δήμαρχε και μετά όταν θα έρθει και ένα άλλο θέμα θα μιλήσουμε και για το ειδικό τέλος, να δούμε πόσο επισφαλής είναι αυτό το ειδικό τέλος, πόσο επισφαλές. Και επειδή διάβασα και από τον νόμο ότι μπήκα μέσα, θα πρέπει κυριολεκτικά να δούμε αυτό το πόρο με πολύ προσοχή, μήπως καταλήξει μπούμεραγκ απέναντί μας. Και εκεί θα μιλήσουμε και για τον αρνητισμό στα 200 ευρώ των δικηγόρων και τι πρόταση υπάρχει. Εκεί θα μιλήσουμε, αν θέλετε και τώρα, για την πρότασή μας για τις απευθείας αναθέσεις, την οποία έχουμε κάνει και ερώτημα στην περιφέρεια και δεν έχει απαντήσει. Αν θα μπορούν να συγχωρεθούν έργα και να αργήσουμε πόρους ώστε να κάνουμε περισσότερα έργα. Γιατί στόχος μας, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι να μοιράζουμε τα έργα. Στόχος μας είναι το ίδιο το έργο. Είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνίας μέσω των έργων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και κάθε φορά να σας λέμε ότι δεν πρέπει η αρετή να έρχεται σε διαπραγμάτευση απευθείας με τους εργολήπτες.
Δεν υπενήσετε κανένας ότι μπορεί να τα παίρνει ή όχι, αλλά πολλές φορές η ψηφοθυρία, η αστοκομιά στον ψήφο, λειτουργεί εντός παρενθέσεως και πολιτορροπίες μεταξύ των συμμετεχόντων. Άρα λοιπόν θέλουμε μια διαδικασία διαφανέστατη και μια διαδικασία την οποία θα δείχνει ότι στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνίας μέσα των έργων και των μικρών κοινωνιών. Όλοι οι δρόμοι δεν λειτουργεί κανένας, το ξέρετε πολύ καλά, είμαστε από το προσωπικό λέγκα, έχει 100 χιλιόμετρα, αγροτόδρομος. Δεν βλέπω ένα τεχνικό έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει από τις τεχνικές υπηρεσίες συνολικά στον πυρηνιδάτη. Δηλαδή να μην το έχουν οι δρόμοι. Είναι απλά. Σήμερα με τέτοια τεχνολογία, με GPS, δεν έχει ανασχοληθεί. Δεν λέω ότι δεν είχε να σημαντική σοβαρά. Να ασχοληθούμε λίγο και να δούμε τι είναι αυτό που χαλάει τον δρόμο κάθε χρόνο, το χωματόδρομο. Τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τα χαντάκια. Είναι τα 4x4 των κυνηγών που τον πονεί. Ή του λείπει ένα τεχνικό της πλάκας κυριολεκά των 2.500 ευρώ ή να φεύγουν τα όμπρια ύδατα και να μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι. Φέτος, στο χωριό μας και σε άλλα χωριά, δεν πήγαν άνθρωποι να μαζέψουν στις ελιές που είναι σήμερα πόρος για κάθε οικογένεια γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή την έννοια έχει το τεχνικό πρόγραμμα και δεν έχει, ας το πούμε, τη στενή ανάλυση των δαπανών και από πού θα αντιληθούν. Τεχνικό πρόγραμμα είναι και φιλοσοφία, το τι θέλουμε και το πώς μπορούμε. Και εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι και υπάρχουν για να καταθέσει ο καθένας τις εμπειρίες του. Μίλησε ο συνάδελφος για το αυλάκι στο χωριό του. Θα μπορούσε ο κάθε πάροχος να εντοπίσει τα σημεία τα οποία δημιουργούνται κάθε χρόνο τα ίδια και επαναλαμβανόμενα προβλήματα και κάθε χρόνο τον τρέντερ να τρέχει, να μην τρέχει. Θα πηγαίνει για μια απλή διάνυξη ενός καταγγείου και να λύσουν τα προβλήματα. Βέβαια, τώρα μπήκα σε ένα έτσι. Μακροσκελέστε τη συζήτηση. Αυτή ήταν η τοποθέτηση μου, κύριε. Βεβαίως, υποψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα TIM του κρεμάτων, το οποίο είναι ο χρηματοδότης του ΕΑΠ. Υποψηφίζω πάνω. Ευχαριστώ.